Σας καλωσορίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου από το ηλιόλουστο αυτό στάδιο όπου ο καιρός, όπως βλέπετε, μας έχει κάνει το χατήρι σήμερα. Και αυτός με τον τρόπο του θέλει. Ο Μουτμπουλούτ δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Συνεχίζει. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράς ενστικτοδός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Και προτιμά να δώσει πάσα πίσω. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Πολύ καλή πάσα. Βαρέλα. Θα πασάρει προς τα δεξιά. Ωραία πάσα. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Τελείωμα κι αυτό. Έβαλε μέσα όλη την απαράμιλη κλάση του και την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Απίστευτο! Το βίντεο αυτού του γκολ θα κάνει το γύρο του κόσμου απόψε. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Μπράβο τους που επέστρεψαν, αλλά για να πούμε και τους τραβού το δίκαιο, τους βοήθησε πολύ και ο αντίπαλος, που μάλλον κατέβασε το διακόπτη αφού του προηγήθηκε. Δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Μακρινή πάσα. Η άμυνα εδώ θα κάνει σωστά την δουλειά. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ήταν πραγματική ρουκέτα. Τι να πεις μετά από ένα τέτοιο γκολ. Τα λόγια είναι περιτά. Αυτή κι αν είναι ανατροπή του σκορ. Και με στυλ μάλιστα. Κρίμα εδώ για τον τερματοφύλακα. Είδε την μπάλα τελευταία στιγμή. Δεν είχε καθόλου ορατότητα. Οι αμυντικοί είχαν πει μπροστά του. Νομίζω είναι αυτό που περιμέναμε όλοι μας. Τους αξίζουν όλα τα μπράβο για τη μεγάλη ανατροπή. Αλλά λέω να περιμένουμε λίγο ακόμα. Θα πρέπει τώρα να δείξουν ότι αντέχουν και στην άμυνα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Καθαρίζουν τη φάση προσωρινά και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ο Μουτμπουλούτ
κάνει τη μακρινή παλιά. Να μια καλή περίπτωση για σέντρα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Λοτσά είναι δύναμη την μπάλα. Και όμως είναι γκολ. Αναμένεται να γίνει πια επική μονομαχία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει goalkeeper στον κόσμο που θα το έπιανε αυτό. Σαν να πας να πιάσεις μια κανονιά. Αυτό το τελείωμα ήταν το κάτι άλλο. Κοντρόλαρε άψογα και σημάδεψε επίσης άψογα. Και ναι, είναι πάλι ισοπαλή. Το φάγανε στην πιο κρίσιμη στιγμή, ενώ ακόμα πανηγύριζαν το δικό τους γκολ. Άντε τώρα πάλι από την αρχή. Αυτή είναι όμως η άγρια μορφιά του ποδοσφαίρου. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Σέντρα με καλές προϋποθέσεις. Αυτή κι αν ήταν ευκαιρία. Είχαν κόσμο στην περιοχή για να απειλήσουν σοβαρά την αντίπαλη εστία, αλλά τίποτα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Δίχως δισταγμό, ο διαιτητής θα δείξει την άσπρη βούλα. Ναι, είναι πέναλτι. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να γίνει. Αλλά έγινε. Η μόνη εναλλακτική λύση, Χρήστο, θα ήταν να καθόταν απαθής και να τον έβλεπε να σκοράρει. Αλλά σκέψου τι θα άκουγε αν το έκανε αυτό. Και ναι, κατάφεραν την ολική επαναφορά. Φάνηκε από το πώς πήγε πάνω στην μπάλα ότι θα το έβαζε. Δεν νομίζω να χαρήκε ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας όταν ξαναδεί αυτή τη φάση. Έπεσε εντελώς λάθος. Κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του μάτς, έχοντας πετύχει ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό τους. Αυτή η ομάδα αποδεικνύεται ειδική στις ανατροπές του σκορ. Για να δούμε όμως τώρα θα το υπερασπιστεί. Ορισμένες φορές αυτό είναι πιο δύσκολο. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους παίκτες του. Ο Μουτ Μπουλούτ ψάχνει τη σερτή πάσα. Υπέροχη κίνηση. Και προσπαθεί να σουτάρει. Σώζεται από το οριζόντιο δοκάρι. Θα σουτάρει. Το σφύριγμα του διαιτητή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Ακόμα 45 λεπτά για να γίνει η ανατροπή. Προς τα πίσω. Πάει κατά μέτωπο. Πάει για τον γκολ. Τουλάχιστον του τόλμησε παρά την απόσταση και αυτό είναι που μετράει. Την επόμενη φορά μπορεί και να του κάτσει. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Στείλει την μπάλα στην επίθεση. Επικίνδυνη αυτή η παλιά. Αλλά τελικά τίποτα.
να την περάσει προς τα έξω. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Μπήκε με δύναμη προς τον αντίπαλο, αλλά εντός των ορίων του παιχνιδιού, θα λέγαμε. Η Καϊσερίσκο θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Πάει για γκολ. Να τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η μόνη λύση εξαπολύει ένα σουτ. Απίστευτο γκολ. Ναι, αυτή είναι γκολάρα. Εγώ πάω να πάρω popcorn και αναψυκτικό για να το απολαύσω όπως πρέπει αυτό το παιχνίδι. Τέλεια λόμπα. Ο τερματοφύλακας δεν κατάλαβε από πού του ήρθε. Η Καϊσερίσκο θα κάνει την αλλαγή εφόσον διακόπηκε το παιχνίδι. Έξυπνη κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις. Έχουμε ισοπαλία για άλλη μία φορά. Η αντίδρασή τους ήταν ιδανική όταν έμειναν πίσω στο σκορ. Τώρα πια το momentum του αγώνα είναι με το μέρος τους. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Βαρέλα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοδώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Ξεκινάει η κόντρα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ απλό. Τέτατε, θα επιχειρήσει ένα σουτ. Στέλνει μακριά και ανασένει λίγο η άμυνα του. Και να η ευκαιρία. Το ξανάπιασε. Φοβερός. Εκεί, στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν. Κεφαλιά. Απίστευτο. Αν δεν σε θέλει μπάλα. Νομίζω εδώ δεν έβαλε καλά το σώμα του πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό και πήρε λάθος τροχιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Στέλνει τη σε νέα κεφαλιά. Το σούτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Η Σερίσκο θα κάνει άλλη μία αλλαγή τώρα. Πολύ καλό το passing game εδώ.
Βλέπει δίχτυα από εκεί. Ο Μουτμπουλού θα εξαπολύσει το σουτ. Τόσωσε ο τερματοφύλακας. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ξεχύνεται μπροστά. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγι. Και πλέον έχουν εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες αλλαγές. Αυτή η αλλαγή πιστεύω ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση τους. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Τη στέλνει μακριά. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Η σέντρα έχει στόχο, το δεύτερο δοκάρι. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Τον άδειασε κανονικά. Ψάχνει για κάποιον δικό του εκεί. Καλό διώξει. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η φάση. Για ασφάλεια θα διώξουν. Γιάν Ασαμόα. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Θα πρέπει να κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια τώρα. Και ό,τι βγει. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Κάνει μια συρτή σέντρα. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Βαρέλα. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Αυτό είναι.